134 χρόνια μετά τα γεγονότα στο Σικάγο που οδήγησαν στην καθιέρωση της εργατικής πρωτομαγιάς και 127 χρόνια από τον πρώτο εορτασμό της ημέρας στην Ελλάδα, τα αιτήματα των εργαζομένων για οκτάωρη απασχόληση, αξιοπρεπής μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας παραμένουν ίδια και γιγαντώνονται. Καλούμε την εργατική τάξη, όλο το λαό της χώρας μας, τους λαούς της γης, να υψώσει το ανάστημά της απέναντι σε αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα και να διεκδικήσει το αυτονόητο, το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα στην παιδεία, το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Επίκυρη όσο ποτέ πρωτομαγιά φέτος και το μήνυμά της, ειδικά για τον κλάδο του εμπορίου, το 8ωρο που στα σούπερ μάρκετ, στις κούριερ, στα ηλεκτρονικά καταστήματα έχει γίνει άπια στο όνειρο, η ασφαλής εργασία μέσα στους χώρους δουλειάς. Και αυτό έχει γίνει είδος πολυτελείας πλέον. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε το δίκιο μας, να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει, αυτό που δουλεύουμε και μας το τρώνε άλλοι. Οι φετινοί εορτασμοί εν μέσω της πανδημίας αλλά και των περιοριστικών μέτρων απέκτησαν ακόμα πιο συμβολικό χαρακτήρα. Το 1886, την 1η του Μάη, είναι ζωντανό. Καθοδηγεί, εμπνέει τους αγώνες των εργατών, των λαϊκών στρωμάτων, των φτωχών μαθητών. Θα πρέπει να υπάρξει μαζική αντίσταση και αντίδραση από πλευράς των εργαζομένων και του λαού συνολικά, έτσι ώστε τα υποτίθεται έκτακτα μέτρα του σήμερα να μην γίνουν η κανονικότητα του αύριο. Εάν δεν υπάρχει αντίσταση από την νεολαία και από τους εργαζόμενους, όλες οι κατακτήσεις που υπήρξαν μέχρι τώρα από την κυβέρνηση, από το κεφάλαιο, από τον καπιταλισμό θα πάρθουν πίσω. Στην Αθήνα τα μπλοκ του ΠΑΜΕ με σύνθημα «Τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή, τιμούν και διεκδικούν», φορώντας μάσκες και γάντια πήραν θέση στο Σύνταγμα, τηρώντας αποστάσεις και προσοχή, δίνοντας άλλη διάσταση στο νόημα της Πρωτομαγιάς. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα, πρώτο και κύριε για να θωρακίσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, να γίνουν τώρα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να μην πληρώσουν τα σπασμένα οι εργαζόμενοι. Ο αγώνας αυτός μπορεί να είναι νικηφόρος εφόσον στηριχθεί στον αγώνα των εργαζομένων για ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλο το λαό πλήρως χρηματοδοτούμενο. Επίκαιρη όσο ποτέ η σημερινή εργατική μας πρωτομαγιά, αφού συμβολίζει την ακαταμάχητη διεκδίκηση απέναντι στον ταξικό αντίπαλο που λέγεται κεφάλαιο. Οι εργαζόμενοι από την πρώτη στιγμή ζήσαμε μία άνευ προηγουμένου επίθεση στα δικαιώματά μας. Η εργοδοσία αξιοποίησε όλες τις ρυθμίσεις της κυβέρνησης. Στην Κρήτη τα συνδικάτα βγήκαν στους δρόμους λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Ένα αντάμωμα των ταξικών σωματείων θα το έλεγα εγώ. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μέρα σύμβολο για εμάς τους εργαζόμενους. Να διατρανώσουμε και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά ότι όποια μέτρα πήρε στήριξη η κυβέρνηση προς τους μικρούς επαγγελματίες και τους μικρούς εμπόρους είναι ένα δώρο άδωρο να δεν υπάρξει ένα σταθερό πλαίσιο να δουλεύουν τα μαγαζιά μας και οι μικρές επιχειρήσεις.